Πάμε λίγο τώρα να δούμε τα του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο. Γρηγόρης Λιονή. Καλησπέρα, τι κάνετε. Καλησπέρα και σε εσά. Ευχαριστούμε σας. που είστε εδώ. Ε, Εμεί ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Πέρι η Μητρολόπουλο από τα Νέα. Καλώ τον. Καλησπέρα. Τι κάνει. Καλά, καλά. Κύριε Λιονή, να ξεκινήσουμε από κάτι μη οικονομικό, παρότι είστε ο, εκ των οικονομικών μυαλών κομμουνιστικού κόμματο τη Ελλάδο. Με την ναι, ναι, το ναι, είστε... Εκ των μυαλών, ναι, εντάξει, μια εντάξει, το λέω και είναι. για τον κόσμο, τηλεόραση είμαστε. Σύμφωνη, αλλά, έτσι, έτσι, δεν είναι. Είστε επιφορτισμένο στη δουλειά τη οικονομία. Εκ μέρου τη Κεντρική ναι. Επιτροπή, λοιπόν. Παρ' όλα, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο πιο ιδεολογικά, πιο πολιτικά, mm -hmm. με την ιστορία αυτή του ψηφίσματο του Ευρωκοινοβουλίου, που καταδικάζει κατά τη, κατά τη γνώμη μου με εντελώ χιδαίο τρόπο και λανθασμένο, αλλά αυτό είναι μια προσωπική γνώμη, και βάζει στα ίδια ξαναφέρνει μάλλον τη θεωρία των δύο άκρων. Κομμουνισμό, ναζισμό κτλ. κατά Κτλ. Ε, ένα πρώτο σχόλιο γι' αυτό. Κοιτάξτε, καταρχά είναι τελείω ανιστόρητο και νομίζω ο καθένα που γνωρίζει στοιχειοδό ιστορία ε, μπορεί να ανατρέξει λίγο και να δει τι ακριβώ είχε συμβεί όλη τη δεκαετία, στα τέλη δεκαετία του 30, τι προσπάθειε που έκανε η Σοβιετική Ένωση να συνάψει μια συμμαχία με την. Ε, Βρετανία και τη Γαλλία εναντίον της Γερμανίας οι προσπάθειε αυτέ έπεσαν στο κοινό. Είναι γνωστά δεδομένα αυτά. Αν θέλει κανεί να δει τι ακριβώ έγινε, να δει δηλαδή σε τελευταία ανάλυση ότι ε, δεν υπήρχε κανένα είδου στρατηγική συνεννόηση ανάμεσα στη ε, Σοβιετική Ένωση και στη Γερμανία. Άλλωστε, είναι προφανέ και το απέδειξε και η ιστορία στη συνέχεια ότι ένα από, τους βασικούς λόγους, ένας από τους βασικούς του βασικού λόγου, ένα από του βασικού στόχου του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν ακριβώ και μια προσπάθεια που έκανε σύσσωμο ο υπεραλισμό να ανακόψει την οικοδόμηση του σοσιαλισμού στην Σοβιετική Ένωση. Άρα σε ιστορικό επίπεδο είναι τελείω λάθο, είναι τελείω ανιστόριο το, το συγκεκριμένο κείμενο. Αυτό, αν θέλετε, που θα έπρεπε να φοβίζει τον κάθε εργαζόμενο ακόμα περισσότερο, είναι ακριβώ αυτή η όχι παράλογη, η τελείω λογική από τη σκοπιά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα του κεφαλαίου προσπάθεια να κυλιδώσει τον κομμουνισμό, να κυλιδώσει δηλαδή μια θεωρία, μια πολιτική θεωρία, ακρογωνιαίο λίθο τη οποία και στόχο τη οποία είναι ακριβώ να ανατρέψει τον πυρήνα τη αστική εξουσία και τη αστική κυριαρχία, ε, τι καπιταλιστικέ σχέσει παραγωγή και γι' αυτό το λόγο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Ο λόγο για τον οποίο υπάρχει όλη αυτή η προσπάθεια κυλίδωση του κομμουνισμού και τη Σοβιετική Ένωση είναι ακριβώ γιατί φοβούνται αυτό που λέει ο κομμουνισμός, αυτό που λέει το κομμουνιστικό κίνημα, αυτό που λέει το κομμουνιστικό κόμμα στην Ελλάδα, που λέει δηλαδή ότι οι εργαζόμενοι οι πολλοί δεν χρειαζόμαστε τους λίγους, στο μεγάλο κεφάλαιο τους κεφαλαιοκράτες, μπορούμε να τους ανατρέψουμε, μπορούμε να ανατρέψουμε αυτή την εξουσία και θα το κάνουμε. Αυτός είναι όμως. ο πραγματικό πραγματικός λόγος για τον οποίο προκύπτουν τέτοια... και να τελειώσουμε το εξή. Αν θέλετε εμά. Φυσικά δίνουμε τεράστια προσπάθεια για να ανατρέψουμε τέτοια ψηφίσματα τα οποία δεν επιτρέπουν ακόμα και μια ουσιαστική σοβαρή συζήτηση αυτής, αυτών των διαφορών και τη ιστορική πραγματικότητα. Αλλά όχι απλά δεν μα φοβίζουν, μα γεμίζουν αισιοδοξία τέτοιε προσπάθειε γιατί δείχνουν ότι με πολύ μεγάλη σοφροσύνη η αστική τάξη τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο καταλαβαίνει ποιο είναι ο πραγματικό αντίπαλος, Καταλαβαίνει ότι οι εργαζόμενοι σε ολόκληρο τον κόσμο δεν πρόκειται να κάτσουμε σκημένο το κεφάλι. Θα αντιδράσουν, θα αντισταθούν και το πραγματικό καινούριο μπορούν να φέρουν εργαζόμενοι είναι ακριβώ η ανατροπή των καπιταλιστικών σχέσεων Παραγωγής, των καπιταλιστικών σχέσεων ιδιοκτησία, η ανατροπή τη αστική εξουσία στο σύνολό τη. Αυτό φοβάται η αστική τάξη, οι αστικέ τάξει, ολόκληρο τον κόσμο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ. Γι' αυτό επιτίθενται ακόμα και προσπαθούν να επιτεθούν στι ιδέε του κομμουνισμού. Για... Δεν πρόκειται να τα καταφέρουν. Για, μην... μην... για να μην μπλέξουμε με την ιστορία, ε, αυτά τα θέματα τέλο πάντων ε, κατά τη γνώμη μου είναι των ε, ιστορικών, δηλαδή το σύμφωνο ανάμεσα στη Σοβιετική Ένωση και την Ναζιστική Γερμανία ή ο διαμελισμό Πολωνία. Θα ήθελα όμω να μου σχολιάσετε πώ ερμηνεύεται το γεγονό ότι η συντριπτική πλειονότητα του Ευρωκοινοβουλίου υπερψήφισε το ψήφισμα αυτό. Και μιλάω για του πράσινου, μιλάω για του σοσιαλδημοκράτε, για δυνάμει που δεν είναι με την κλασική έννοια αστικέ. Ακριβώ αυτό δείχνουν. Αν θέλετε, δείχνουν ακριβώ το πόσο αστικέ δυνάμει είναι, δείχνουν ακριβώ ότι στον πυρήνα και τη ιδεολογία, αν θέλετε, που δεν είναι ουσιοδό διαφορετική τη σοσιαλδημοκρατία και του λεγόμενου πράσινου κινήματο, που σε τελευταία τι είναι, είναι μια σοσιαλδημοκρατία, νιου έιτ σοσιαλδημοκρατία, με πράσινο περιτύλιγμα, αν το δει κανεί λίγο πιο ψύχρεμα οικονομικά. Στον πυρήνα του όμω, όλε αυτέ τι θεωρίε όχι απλά δεν αρνούνται την καπιταλιστική κυριαρχία, την καπιταλιστική ιδιοκτησία, την κυριαρχία του κεφαλαίου, αλλά την υποστηρίζουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Είναι γνωστό ιστορικά, αν θέλετε, ότι ένα από του ισχυρότερου και σημαντικότερου ιδεολογικού εκπροσώπου και τελικά πολιτικού τη αστική τάξη στο σύνολο του κόσμου κατά τον 20ο αιώνα ήταν ο Κέιν, ήταν ο ιδρυτή αυτού που λέμε σοσιαλδημοκρατικού ρεύματο, αυτό ο, ο οποίο προσπάθησε να δώσει μια νέα πνοή. Τα κατάφερε, ήταν πολύ πετυχημένο και όλε οι αντιγραφέ του, όλε οι, οι εφαρμογέ του και στη Δυτική Ευρώπη και στην Ελλάδα. Και αν το πάρει κανεί σε τελευταία ανάλυση, ακόμα και αυτά που είδαμε τα τελευταία χρόνια στην ουσία έχουν πάρα πολύ τέτοια χρειά. Αλλά πρόκειται για μια προσπάθεια διαχείριση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγή. Μια προσπάθεια ε, από που απλά δεν αντικείται, μια προσπάθεια το, που. Το, το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, αλλά εσεί χρειάζεται, 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 να υπερασπίζεστε τη Σοβιετική Ένωση. Αντιλαμβάνομαι να υπερασπίζεστε το, ε, την κομμουνιστική ιδεολογία, τον κομμουνισμό. Ε, αλλά γιατί τη Σοβιετική Ένωση, δηλαδή. Γιατί είναι αναπόσπαστα δεμένα. Πρέπει θέλετε. να είστε το τελευταίο κόμμα στην Ευρώπη ή στον Όχι, κόσμο. Όχι, δεν είμαστε. Υπάρχουν πολλά και αν κάνετε ένα γκάλωπ τώρα στη Ρωσία τη σημερινή θα δείτε ότι υπάρχει σχεδόν πλειοψηφικό όραμα που λέει ότι ήταν καλύτερη η Σοβιετική Ένωση από ό,τι είναι τώρα. Αν πάτε σε οποιαδήποτε χώρα, και γι' αυτό υπάρχει και τέτοιο μένος από τα κόμματα των πρώην σοσιαλιστικών χωρών να καταδικάσουν το σοσιαλισμό, ακριβώ επειδή οι εργαζόμενοι σε αυτέ τι χώρε. Αυτό δεν είναι κριτήριο. Πώ δεν είναι. Καταλαβαίνουν οι εργαζόμενοι γιατί, ότι ασφιχτιούν και, και, και ο καπιταλισμός ότι ο καπιταλισμό έχει πατήσει κάτι. θα σα πω σε αυτό. καλύτερα. Ερωτήσατε. Αλλά... Θα, θα σας πω αυτό. Η Σοβιετική Ένωση είναι αυτή η οποία ήταν εφήρμοσε. ήταν ένα ολοκληρωτικό καθεστώ. Εφήρμο... Καθόλου. Καθόλου, καθόλου ολοκληρωτικό καθεστώ. Καθόλου. Ήταν η χώρα η οποία εφήρμοσε το σοσιαλιστικό τρόπο σκέψη στην πράξη. Ήταν η χώρα η οποία εφήρμοσε. Η πρώτη προσπάθεια με τα στραβά και τα λάθη τη. Ε, Εμεί δεν αρνούμαστε ότι γίνανε λάθη. Γίνανε διάφορα λάθη. Αλλά είναι η χώρα η οποία κατάφερε μέσα σε 20 χρόνια αξιοποιώντα το πολύ πρωτοπόρο και το πολύ καινούριο των καινούριων σχέσεων παραγωγή σοσιαλιστικών να κάνει μια, μια, αγρο, μια, αγροτική στην πραγματικότητα καθυστερημένη τεράστια χώρα να την κάνει. Θεοδαρχική σχεδόν. Σχεδόν θεοδαρχική. Να την κάνει πρώτη ή δεύτερη δύναμη. βιομηχανική χώρα στον πλανήτη. Να την, κατα... να την κάνει να καταφέρει να αντισταθεί στην πολεμική μηχανή που λεγόταν ναζισμός Παρά το γεγονό ότι όλη αυτή η πολεμική αρ... ορμή του ναζισμού, όχι μόνο τη Γερμανία, αλλά αν το δείτε ιστορικά. Εγώ τα δέχομαι, αλλά ήταν δημοκρατική χώρα η Σοβιετική Κοιτάξτε, ήταν πολύ πιο δημοκρατική. Ήταν, υπήρχε, της ήταν γνώμησης, υπήρχε υπήρχε, πολύ ναι, πιο ελευθερία τη Ήταν πολύ δημοκρατική χώρα. Μια θα σα πω, θα σα να πω. Ναι ήταν εφε... πολύ πιο δημοκρατική ναι. χώρα από οποιαδήποτε σημερινή χώρα, στην οποία δεν υπάρχει καμία ελευθερία πραγματική γνώμη. Γιατί δεν υπάρχει καμία ελευθερία γνώμη, Γιατί μπορεί ο καθένα να έχει τη γνώμη, τα λένε για τον εαυτό του. Δεν έχει καμία δυνατότητα να εκφράσει τη γνώμη του. Βλέπουμε τώρα και τον καινούριο νόμο που φέρνει η κυβέρνηση σε, συν, σε συνέχεια του προηγούμενου του ΣΥΡΙΖΑ που δείχνει πόσο σέβεται τη δημοκρατία, ακόμα και σε συνδικάτα. Αλλά σκεφτείτε λίγο, έχουμε δημοκρατία σήμερα. Μπορεί δηλαδή κάποιο που έχει μια ουσιοδό διαφορετική άποψη να την εκφράσει, να σα φέρω ένα παράδειγμα που δείχνει εσύ τα όρια τη, τη δημοκρατία. Εμεί το έχουμε κατακτήσει, αν θέλετε. Και το έχει κατακτήσει όχι εμεί ω κόμμα, ο αγώνα του ελληνικού λαού ότι υπάρχει διαφορετική άποψη και θα ακούγεται. Στη Βρετανία. Υπάρχει ένα κωμικό, πολύ διάσημο κωμικό, ο οποίο έκανε ένα αστείο σε μια τηλεοπτική εκπομπή και τι είπε, είπε ότι λέει η Βασίλισσα έχει ε, κάνει τουλάχιστον τέσσερι φορέ σεξ στη ζωή τη. Έχει τέσσερα παιδιά. Και απολύθηκε την επόμενη μέρα. Τι δείχνει τώρα αυτό, Δείχνει ότι σε ένα σύστημα στο οποίο τα μέσα παραγωγή και τα μέσα ενημέρωση ανήκουν σε μεγάλου ομίλου και σε επιχειρηματίε ή στο κράτο το οποίο στηρίζει αυτού του ομίλου, αυτού του επιχειρηματίε, οι απόψει οι οποίε. Ε, μπορούν να ξεδιπλωθούν στην κατά τα άλλα δημοκρατική κοινωνία, είναι απόψεις οι οποίες δεν μπορούν να, ε, να επιδράσουν και να χτυπήσουν τα συμφέροντα αυτά στα μέσα τα οποία λογικό είναι να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Πάντως είναι. κύριε νίτο... Μια δηλαδή εφημερίδα δεν μπορεί να χτυπήσει τον εκδότη τη με τίποτα. Όσο δημοκρατικό και να είναι ο εκδότη τη. Αν δηλαδή υπάρχει, δεν θα το κάνει. Και είναι λογικό μέσα στο πλαίσιο του συστήματο. η δημοκρατία που δεν είναι μια εφημερίδα να χτυπάει τον εκδότη. Όχι, η δημοκρατία είναι μια άλλη εφημερίδα να, να χτυπάει έναν εκδότη. Ναι, αλλά η άλλη εφημερίδα ανοίξει κάποιον άλλον εκδότη. Αυτό σα λέω και τα συμφέροντα του εργαζόμενου ο οποίο πεινάει. Ο οποίο αναγκάζεται να δουλεύει με 800 ευρώ, ο οποίο αναγκάζεται να δουλεύει με ελαστικέ εργασιακέ σχέσει, ο οποίο θα γίνει κρέα στα κανόνια του ΝΑΤΟ την επόμενη περίοδο, ο οποίο βιώνει τώρα με καταστρεπτικό τρόπο την επίδραση τη κρίξη. Όλα αυτά λοιπόν δεν τα λέει καμία εφημερίδα στην πραγματικότητα ή τα λέει φωτίζοντα, αν θέλετε, κάθε φορά τέτοιε έρηδε. Λέμε λοιπόν εμεί ότι πραγματική δημοκρατία. Για να υπάρχει πραγματική δημοκρατία, πρέπει να υπάρχει πραγματική ισονομία, ισότητα και για να υπάρχει πραγματική ισότητα, πρέπει να υπάρχει ισότητα απέναντι στο ουσιαστικό. Και ποιο είναι το ουσιαστικό σε μια κοινωνία, ποιο κατέχει τον πλούτο, παραγωγής. τα μέσα παραγωγή. Όταν λοιπόν η κοινωνία χωρισμένη σε μια ισχυρή μειοψηφία που έχει τα μέσα παραγωγή, τα εργοστάσια, του δρόμου, τι εφημερίδε, τι τηλεοράσει, τα ραδιόφωνα και σε μια μεγάλη, μεγάλη πλειοψηφία που δεν τα έχει. Ε, είναι προφανέ, δεν υπάρχει καμία δημοκρατία. Υπάρχει κυριαρχία των λίγων απέναντι στου πολλού, η οποία είναι εντυμένη με ένα πολύ όμορφο πλαίσιο. Μα λένε για δημοκρατία. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία δημοκρατία στην πραγματικότητα. Και νομίζω, αν θέλετε, το γεγονό. Ότι ακόμα και οι Βρετανοί δυσκολεύονται να κάνουν Brexit. Ακόμα εδώ, ότι εδώ στην Ελλάδα αλλάξαμε πέντε κυβερνήσει, τέσσερι, δεν έχω χάσει το μέτρημα. Κάθε φορά λέγαμε όχι στα μνημόνια. Ο, α, και ερχόταν πάλι ένα μνημόνιο, ανεξάρτητα με ποια κυβέρνηση ερχόταν, φαίνεται, αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων, δεν υπάρχει κανένα του δημοκρατία. Όταν δηλαδή από το Σαμαρά μέχρι το Τζίπρα όλοι σκίζανε τα. τα, τα ημάτια του και λέγανε όχι στα μνημόνια. Και κάθε φορά ερχόταν ένα μνημόνιο και ο κόσμο έλεγε εμεί δεν ψηφίσαμε γι' αυτό. Ε, δεν καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι μια κραυγαλαία απάτη, όλη αυτή η απάτη τη λεγόμενη αστική δημοκρατία. Ότι δεν σε καμία περίπτωση δεν στηρίζει τα συμφέροντα των πόλων, αν θέλετε τώρα. Είναι δημοκρατία μια κυβέρνηση όπω η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία που έχει εκλεγεί με το 24% του εκλογικού σώματο, το οποίο ψήφισε άπαξ. Να δικαιούται και να λέει ότι εμεί έχουμε κάθε δικαίωμα να αποφασίζουμε για το αν θα γίνει πόλεμο. Αν θα, 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 προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο στο ΝΑΤΟ, τι θα γίνουμε στον τρογονάνθρακα στο γιο γεω... για οτιδήποτε, με το 24% που ψήφισε μία φορά ένα τέσσερα χρόνια, αλλά η ίδια κυβέρνηση να έχει το πολιτικό θράσος να μας λέει ότι για να, για να κάνετε απεργία σε ένα σωματείο, απεργία, χρειάζεται το 50% συνένα των εγγεγραμμένων ή του συνόλου. Πού βρίσκεται λοιπόν η δημοκρατία. Εσεί υπέρ ποιου είστε, υπέρ του ενό η δημοκρατια Εσείς υπερ υπέρ του άλλου. Όχι, δηλαδή, οχι λεμε ότι. Με 24% η... πραγματική... να κυβερνά που, 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 είπατε εσεί, ή 50 συν 1. Ε, Εμεί λέμε ότι είναι καραυγαλαία απάτη αυτών που υποστηρίζουν τη δημοκρατία να στηρίζουν ένα σύστημα όπω αυτό που σα περιέγραψα. Και λέμε ότι η Σοβιετική Ένωση με τα προβλήματα που έχει να τα συζητήσουμε, ήταν μια πρώτη απόπειρα πολύ πιο δημοκρατική. Γιατί ήταν μια απόπειρα πολύ πιο δημοκρατική, Γιατί έδωσε την πραγματικότητα σε πλατιέ λαϊκέ μάζε από τα εργοστάσια, τι ε, αγροτικέ ε, 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 κοινότητε και πώ δουλεύανε. Έδωσε τη δυνατότητα πραγματικά. Και εκεί δημιουργήθηκε μια ελίτ όμω. Κοιτάξτε να δείτε, Απο, από ένα σημείο και πέρα, όταν, όταν απομακρύνθηκε μονοπούλα. πλέον από τη, το βάθμα των σοσιαλιστικών σχέσεων παραγωγή, φυσικά όταν οι δηλαδή, νόμοι του καπιταλισμού μπήκανε μέσα, όταν χάθηκε η ιδεολογική και πολιτική διαπάλληλη μέσα στου κόλπου του. Κομμουνιστικού Κόμματο και γενικά του Κομμουνιστικού Κινήματο, όταν ιτήθηκε η πλευρά τη προόδου, η πλευρά που έλεγε πρέπει να βαθύνουμε σοσιαλισμό. Αυτό χρονικά πού προσδιορίζεται. Είναι μια μεχρά διαδικασία, αλλά είναι σαφέ ότι ένα σημείο καμπή είναι το 20ο συνέδριο του Κουκουσέ. Το Βεβαίω. Είναι ένα σημείο καμπή, το οποίο πλέον η ήττα ε, Των δυνάμεων αυτών οι οποίε θέλανε να βαθύνει ο σοσιαλισμό. Παρ' όλα αυτά, εσεί κανονικότατα και, και μετά τάξτε, το 56, τα πάντα του κουκουσού. Θα σα πω, πω. Δεν κα... κάνατε τότε αυτή την ανάγνωση. Θα σα πω. Καταρχά, mm -hmm. είναι πολύ πιο εύκολο να κάνει μια αποτίμηση τη ιστορία εκ των υστέρων με πολύ πιο πιο ψύχρονο μάτι και όχι όταν η, η, η ιστορία είναι ψυχρό. Αλλά πέραν αυτού, το γεγονό ότι ιτήθηκε αυτή η πλευρά και ξεκίνησε ένα ξύλωμα των σοσιαλιστικών σχέσεων παραγωγή δεν σημαίνει ότι ανατράπηκε ο σοσιαλισμό τότε. Και αν θέλετε, έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα που δείχνουν πώ η Σοβιετική Ένωση ήταν ο προοδευτικό πόλο σε ολόκληρο τον πλανήτη καθ' όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Και αυτό που φάνηκε, φάνηκε από την τεράστια επιδείνωση που υπήρχε σε όλα τα επίπεδα με την ανατροπή της Σοβιετικής σχέσεις, τη Σοβιετική Ένωση. Από τι διεθνεί σχέσει, από τι σχέσει των εργαζόμενων με το κεφάλαιο σε ολόκληρο την Ευρώπη, σε ολόκληρο τον πλανήτη, από το πόσο ο υπεραλισμό ε, ε, απέκτησε μια δυνατότητα να. Ε, ε, επιδρά και να επιτίθεται με πολύ πιο επιθετικό τρόπο σε ολόκληρο τον πλανήτη και πάει λέγοντα. Άμα λοιπόν δει κανεί αυτή την πραγματικότητα θα καταλάβει ότι αυτό που αν θέλετε είπε από τη δική του σκοπιά, τη γεωπολιτική, αλλά το είπε ο, ο, ο πρόεδρο Ρωσία ο Πούτιν λέγοντα ότι από τη δική του σκοπιά η, Σοβιετι... η ανατροπή τη Σοβιετική Ένωση ήταν μεγαλύτερη γεωπολιτική ανατροπή και το χειρότερο πράγμα που έγινε στον 20ο αιώνα. Και εμεί λέμε ότι ήταν μια ήττα βεβαίω τη πρώτη απόπειρα οικοδόμη σοσιαλισμού. Αλλά ξέρουμε το εξή. Ο Σπάρτακο χάθηκε. Και όταν έγινε η εξέγερση του Σπάρτακου, ο Σπάρτακο βρέθηκε να είναι, αν θέλετε, σε ένα ε, σταυρό από το δρόμο τη πρωτη αποπειρα του σοσιαλισμου αλλα ξερουμε το εξη ο σπαρτακο χαθηκε και οταν εγινε η εξεγερση του σπαρτακου ο Σπάρτακος βρεθηκε να ειναι αν θελετε σε ενα σταυρο απο το δρομο τη ρωμη που το συνέδεσε ένα, σε, μια άλλη και τον, τον σχεδόν ζωντανό. Αλλά η δουλεία έπεσε. η, η Γαλλική Επανάσταση που έφερε το, τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγή, πητήθηκε. Ξανάρθω βασιλιά. Αλλά τελικά ο καπιταλιστικό τρόπο παραγωγή πυρίσχυε γιατί αυτό ήταν το σωστό, αυτό ήταν το δίκαιο, αυτό ήταν το προοδευτικό. Ξέρουμε λοιπόν και το ξέρει και η αστική τάξη και γι' αυτό βγάζει τέτοια ψηφίσματα και γι' αυτό υπάρχει τέτοιο απέναντι στην κομμουνιστική σκέψη, στο κομμουνιστικό κίνημα, απέναντι σε αυτούς που λένε ότι το πρόβλημα του πλανήτη από το μεγαλύτερο πρόβλημα, το πρόβλημα των ενδοεμπεριαλιστικών αντιθέσεων και των πολέμων, μέχρι το μικρότερο πρόβλημα, τη σχέση που έχει ένας άνθρωπο μέσα στο σπίτι του, όλα αυτά τα προβλήματα είναι από το του ίδιου ουσιαστικού ζητήματο, το γεγονότο ότι η κοινωνία είναι σπασμένη σε δύο πολύ μεγάλε τάξει, Οικονομικά, μία με πολύ μικρό πληθυσμό, λιγότερο από το 1%, που έχει όμω τα πάντα στα χέρια τη, όλη την πολιτική, οικονομική, ιδεολογική εξουσία και κάνει κομμάτι, και ένα τεράστιο 99% που ενώ παράγει το σύνολο του πλούτου, δεν παίρνει τίποτα. λέμε έλεγε... ότι αυτό, θα <συμπλίδε> αλλάξει. <συμπλίδε> Πώς Είναι ερμηνεύτε... νομοτελειακό, θα αλλάξει ναι. και θα αλλάξει υπέρ των πολλών. Πώ ερμηνεύεται το γεγονό ότι ευρωβουλευτέ Έλληνε άλλων κομμάτων τη δεξιά δεν υπερψήφισαν το. Γιατί η πίεση ακριβώ. Για διάφορου ιστορικού, αν θέλετε, λόγου. Καλώ και... έκαναν όμω, λέτε. Προφανώ έκαναν καλού, για, για, για λόγου ιστορική αλήθεια τουλάχιστον. Αλλά πρέπει να κατανοήσει κανεί ότι η πίεση που υπάρχει, ακριβώ επειδή εμεί υπάρχουμε, αν θέλετε, εδώ έχουμε κατακτήσει. Όχι εμεί ακόμα, ο ελληνικό λαό έχει κατακτήσει αυτή τη δυνατότητα. Υπάρχει λοιπόν μια τέτοια πίεση, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντίσταση στην ιστορική λύθη και στα ιστορικά ψεύδη. Είναι πολύ βαθιά ριζωμένο μέσα στο συνείδηση του ελληνικού λαού το ποιο είναι το δίκαιο, το σωστό, το προοδευτικό και ποιο είναι το αντιδραστικό. Καταλαβαίνει πολύ καλά ο Έλληνα εργαζόμενο, παρά τι τεράστιε προσπάθειε που γίνονται, ότι, είναι, ε, ότι τα μνημόνια έχουν συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση, ότι η πολιτική τη Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ είναι ίδια γιατί υπηρετούν τον ίδιο αντίπαλο που λέγεται Μεγάλο Κεφάλαιο. Ε, καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ο ελληνικό λαό τον αντιδραστικό χαρακτήρα που έχει η καινούργια συμφωνία που οικοδομεί η ελληνική κυβέρνηση με τη ΣΥΠΑ. Καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ο ελληνικό λαό ότι ο καπιταλισμό δεν θα του λύσει τα προβλήματα και θέλει η Τόμα Κούκ. Η, η χρεοκοπία που είχε, η νέα κρίση που ελοχεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει ότι δεν πρόκειται να έχουμε ούτε κάτι την ανάπτυξη την οποία μα υπόσχονται. Όλα αυτά που τα καταλαβαίνουν οι εργαζόμενοι. Εδώ, στην Ελλάδα. οι εργαζόμενοι εδώ στην Ελλάδα τα καταλαβαίνουν και γι' αυτό αυτός είναι ο λόγο, αν θέλετε, που σε ιδεολογικό επίπεδο, ακόμα και εδώ, είναι πάρα πολύ δύσκολο ακόμα να περπατήσει σε τέτοια κλίμακα μια τέτοια προσπάθεια χειραγώγηση Τη ε, συνείδηση τη χώρα εργαζόμενο. Επειδή ξέρετε καλά τα οικονομικά. Η χώρα εδώ πέρα δεν μπαίνει σε μια ανάπτυξη, αυτή τη στιγμή. Δεν είναι καλύτερα τα πράγματα από ό,τι ήταν. Σα πω. Το 12. Σα πω. Σαφώ έχουμε μια αύξηση του ρυθμού, ανάπτυξη, μια βελτίωση τη οικονομική mm -hmm. δραστηριότητα. Mm -hmm. Δεν το αμφισβητεί κανεί σε αυτό το πράγμα. Δύο πλευρέ. Ένα και πάμε τον κλάδο του τουρισμού. Είχαμε ένα διπλασιασμό μέσα σε μια δεκαετία. Οι εργαζόμενοι κέρδισαν κάτι. Εγώ σα όχι μόνο δεν κέρδισαν, όχι μόνο δεν βελτιώθηκε η θέση των εργαζόμενων λόγω τη ανάπτυξη του κλάδου του τουρισμού, αλλά αντίθετα. Όπως ακριβώς είχε προβλέψει η έκθεση του ΣΕΒ και της Μακίνζε ήδη πριν από την κρίση, ο εγχώριος τουρισμός συρρυκνώθηκε στο 1 τρίτο κατά 67%, για να υπάρχει χώρος για να αυξηθούν οι εξαγωγές του τουριστικού προϊόντος με τα 15 εκατομμύρια νέου αλλοδαπού τουρίστε που ήρθαν τα, τα τελευταία χρόνια. Πάντως ότι δημιουργήθηκαν να... εργασία. Ναι, 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 μπορεί, ναι, κάποιο, μπορεί, ναι, μπορεί ναι, να δημιουργήθηκαν κάποιε θέσεις εργασίας. όμω οι οποίες ξέρετε τι θέσει εργασία είναι, είναι, οι θέσει εργασίας του 12ου. θέσει εργασίε που οδηγούν ακόμα και 18χρονου ανθρώπου με όλη την εκμάδα τη νιώτου να πεθαίνουν πάνω στη δουλειά γιατί δουλεύουν πάρα πολύ. Τέτοιε θέσει εργασία δημιουργήθηκαν. Δεν βελτιώθηκε η θέση των εργαζόμενων. Δεν αυξήθηκε ο μισθό του. Δεν ανακτήθηκαν οι απόλυτε των τελευταίων ετών. Αντίθετα, αυτό που βλέπουμε είναι ότι η τουριστική ανάπτυξη μα θέλει φθηνού εργαζόμενου για να μπορεί να είναι ανταγωνιστικό το τουριστικό κεφάλαιο και θέλει όλα τα φιλέτα από το ελληνικό μέχρι τη Ρόδο και από οποιαδήποτε περιοχή και αν πάτε τη χώρα που υπάρχει ένα τουριστικό φιλέτο να αλλάζει χέρια, να οικοδομείται, να οικοδομείται από, το μεγάλο, από το μεγάλο κατασκευαστικό και τουριστικό κεφάλαιο προκειμένου να γίνει προστοδοφόρο κυρίω από αλλοδαπό το τουρισμό. Άρα η όποια ανάπτυξη δεν ωφελεί του εργαζόμενου. Και δεύτερον, ναι, υπάρχει ναι. και δεύτερη πλευρά. Βεβαίω, ακούμε. Ετό το όλο αν θέλετε επιχείρημα ότι θα έχουμε ανάπτυξη φοβερή από την οποία θα φάμε όλοι, εκτό ότι δεν θα φάμε όλοι, δεν θα την έχουμε. Ο κλειδονισμό τη ελληνική οικονομία λόγω τη χοροκοπία μια εταιρεία όπω η Thomas Cook είναι αντίστοιχο με τον κλειδονισμό που είχαμε τι τράπεζε πριν από δύο χρόνια. Τι δείχνει, δείχνει ότι ακριβώ επειδή Έχουμε ανοίξει και τόσο πολύ την οικονομική δραστηριότητα στο εξωτερικό. Οποιοδήποτε μικρό κλειδονισμό θα έχει πολλαπλά σε συνέπειε στο εσωτερικό τη χώρα. Okay. Και αν το συνδυάσουμε αυτό με την υπαρκή καθυστέρηση τη Γερμανία, την πιθανότητα να μπει σε κρίση η Ευρωζώνη ή την πιθανότητα να εκδηλωθεί μια νέα κρίση σε ολόκληρο τον κόσμο, συγχρονισμένη καπιταλιστική κρίση, οι επιπτώσει που θα υπάρχουν στην ελληνική οικονομία θα είναι πολύ μεγαλύτερε. Όπω είναι ευρέω γνωστό. Ε, αν δείτε τα δεδομένα, μια κρίση. και αντίστοιχα μια ανάπτυξη. Εμ, εμφανίζεται τρεις, δύο ή τρει φορέ περισσότερε στην ναυτιλία και στον τουρισμό. Μάλιστα. Μια λοιπόν κρίση στην Ευρώπη 1-15% θα μπορεί να σημαίνει θα ξανα, να, να ξαναβρεθούμε σε μια κρίση 2-3% και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Άρα, ούτε μια ανέφελη. Πορεία η οποία κάθε λίγο και λιγάκι θα μα πηγαίνει κάπου καλύτερα. Αφήστε που για να ξαναπάμε στα επίπεδα προκρίση θέλουμε 10 χρόνια με 2%. Αυτό το ξεχνάμε όλοι. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, μου επιτρέπετε μια τελευταία ερώτηση. Πώ ε, βλέπετε την επιστροφή του ΣΥΖΑ στον δρόμο, Είδαμε ευκλήδη τσακαλώτο. Κατέβηκαν αρκετά στελέχη. Ε, από αναμενόμενη. Καλώ Σίγουρα αναμενόμενη από... Αστεία από τη μία, αναμενόμενη από την άλλη. Αναμενόμενη γιατί είναι πάρα πολύ λογικό για τους δικούς του δικού του λόγου ο Σύρι να προσπαθήσει να οικοδομήσει πάλι ε, και με τι εσωτερικέ έρηδε που έχει και με το ένα κομμάτι να λέει ότι εμεί είμαστε λίγο πιο αριστεροί, πιο προοδευτικοί από το ε, κομμάτι το προεδρικό και τώρα τα ξέρετε καλύτερα από μένα όλη αυτή τη συζήτηση. Α, αναμενόμενο λοιπόν να προσπαθήσει να ξαναοικοδομήσει τέτοιε σχέσει που είχε με, υποτίθεται με την κοινωνία. Αστείο διότι. Προσπαθούν να βρουν με ποιε διαφορέ θα μπορέσουν να πούνε ότι διαφοροποιούμαστε από την πολιτική τη Δημοκρατία και δεν μπορούν να το κάνουν. Φοβάστε ότι μπορεί να σα πάρει το δρόμο όχι δεν, υπάρχει, όχι, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να γίνει αυτό το πράγμα. Θα σα πω γιατί. Γιατί στην πραγματικότητα ο Σιριτζά δεν θέλει να οργανώσει ένα κίνημα που θα συγκρουστεί με τι ανάγκε τη καπιταλιστική ανάπτυξη, τι επιταγέ των μονοπωλιακών ομήλων. Όχι απλά γιατί τα έχει ψηφίσει, γιατί αυτά πιστεύει. Διότι αν πιστεύει. Και έχει υλοποιήσει ένα πρόγραμμα όπω αυτό που σου υλοποιήσει όλο το προηγούμενο διάστημα. Είναι αδύνατο να οργανώσει μια πάλι απέναντι στην καπιταλιστική ανάπτυξη, απέναντι στην ανάπτυξη των πολλών σε βάρο των λίγων, απέναντι τελικά Βάλιστα. σε μια κυριαρχία που θέλει το 1% να κερδίσει σε βάρο των 99%. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Και εγώ να, είστε καλά. Καλά. να είστε καλά. break και σε λίγο, Δημήτρη.